Σας άρεσε πάνω της ο κόλος της. Λέω ότι τα ακούω και αυτό για μένα είναι συγκλονιστικό. Έχουμε άλλη. Έχουμε και την επόμενη. Άλλες δύο έχουμε. Έλα, τελειώνει το μαρτύριο. Έχεις γελάσει με την όψη ενός γυμνού άντρα? Όχι καλέ. Την ώρα που τον έβλεπες ή... Μετά. Πάντως ποτέ δεν έχω κάνει. Φαντάζομαι ότι για να φτάσει στο σημείο να γδυθεί. Κάτι έχει υποκριθεί. Δεν θα μου φαίνεται χαλιά, δηλαδή. Τι μπορεί να κρύβει. Μπορεί να μην κρύβει. Αχ, αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πώς σε πιάνουν τα γέλια, σε πιάνουνε. Τα κλάματα σε πιάνουν, σε πιάνουν τα γέλια. Όχι, δεν σε πιάνουν ούτε τα γέλια ούτε τα κλάματα. Πάμε στην επόμενη για τελευταία ερώτηση. Οι άντρες ηθοποιοί είναι αποδοτικοί ή μπλαμπλάδες? Βρήκες τώρα άνθρωπο να ρωτήσεις, γιατί εγώ είμαι ίσως από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν είχα σχέσεις με ηθοποιούς. Με ηθοποιώ, Και εγώ το ίδιο. Εμένα το δράμα είναι... Τζόις, ειδικά όμως εσύ που είσαι σε αυτό το χώρο, Εμένα ηθοποιοί δεν μου κάνουν κούκου. Δεν την έχουν πέσει. Δεν μου κάνουν κούκου εμένα. Ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά μου, βαριέμαι λίγο. Θέλω λίγο να είναι άγνωστο το... Τι επάγγελμα δηλαδή. Το θέμα. Δεν μοιάζει. Κάτι που να σε τριγκάρει περισσότερο σαν... Να μην είναι... Δεν έχω target group. Δεν με νοιάζει καθόλου. Μήπως... Μου φαίνεται... Δεν ξέρω. Οι ηθοποιοί μιλάνε πολύ για τη δουλειά τους. Έχουμε ένα πολύ... Δεν θες τα ίδια και τα ίδια να συζητάς. Μήπως... Έχω τόσο κόσμο να τα πω αυτά. Μήπως φοβόσουν όμως, μήπως μπλέξεις το ερωτικό με το επαγγελματικό? Επίσης δεν το θέλω και καθόλου αυτό. Γιατί μπορεί να βρεθείς με κάποιον, να έχεις μια υπέροχη σχέση, να γίνεις σκατά και να ξαναδουλέψεις. Να σου κάνω μια ερώτηση όμως.